Χαίρετε, καλό μεσημέρι σε όλους. 13 λεπτά μετά τις 12, Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα. Εδώ είμαστε, ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο, στο 107,4 από τώρα μέχρι και τις 2. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή προς το παρόν, γραπτά μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Λογικά σήμερα τόσο γεμάτη μέρα που είναι, αργότερα θα έχουμε επικοινωνία και μέσω ανοιχτών γραμμών. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που αφορούν τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, ο οποίος έτσι κι αλλιώς ξεκίνησε νωρίς τη φετινή του προσπάθεια. Είναι βεβαίως η πρόκριση στην επόμενη φάση για το Europa League. Συνεχίζεται η ευρωπαϊκή πορεία για φέτος, αλλά είναι τέτοια η περίοδος όπου υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα για την ποδοσφαιρική ομάδα και το ρόστερ της κυρίως, και μάλλον φτάνει η περίοδος που θα κριθούν όλα αυτά. Αυτό είναι και το δύσκολο. Αυτό είναι το πολύ περίεργο και το δύσκολο. Αυτό είναι ότι... Δεν με ακούω. Ένα-δύο. Έλα. Τι είναι δύσκολο? Ότι πρέπει να παίζει η ομάδα και να παίρνει προκρίσεις και ταυτόχρονα να χτίζεται αλλά και να αλλάζει κιόλας. Είναι... Δεν γίνονται όλα αυτά. Εγώ το βλέπω πιο χαλαρά. Γιατί δεν έχω στόχο πλην του να κάνω ομάδα. Εντάξει. Εγώ το βλέπω χαλαρά. Εσύ το βλέπεις χαλαρά. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, θα είναι κάποιες δύσκολες μέρες μέχρι τις επόμενες, όπως είναι σε όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Μα και ο στόχος αυτός, το να κάνεις ομάδα, επηρεάζεται από όλα αυτά που γίνονται. Ναι, και δοκιμάζονται και τα στελέχη τα οποία θα πρέπει να φανούν αντάξει της πίεσης μια μεγάλη ομάδα. Πού είναι το κακό? Εδώ είναι τώρα το μυστικό, για να είμαστε όλοι ψύχρεμοι και να... Το χλιτώσαμε το παλτό. Αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση. Πάνω απ' όλα χρειάζεται καλή ενημέρωση. Γεγονός. Αυτό είναι το βασικό, να ξέρεις ποιος είσαι, πού πατάς και πού βρίσκεσαι και τι έχεις να περιμένεις. Αν πιστεύεις ότι έχεις το ΠΑΟΚ υποψήφιο πρωταθλητή με... Το Βιερίνια, τον Γκαρσία, τον Στόχ και ξέρω εγώ ποιον άλλον, με τον πολύπειρο προπονητή, με τα κόζ για όλα, με ευρωπαϊκή προοπτική. Αν είσαι αλλού και αν δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και όσο πιο σύντομα καταλάβουν όλοι στην πόλη, και όχι μόνο στην πόλη, και εκτός, ΠΑΟΞίδες και όχι μη, τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, τόσο πιο απλά μπορεί να γίνουν τα πράγματα. Η κατάσταση είναι πολύ σύνθετη και χρειάζεται καλή ενημέρωση. Προσπαθούμε γι' αυτό. Ελπίζουμε κάτι να καταφέρουμε για να ξέρουν οι ΠΑΟΞίδες τι πάει να γίνει, τι προσπάθεια γίνεται. Κάποια πράγματα φαίνονται βεβαίως, κάποια άλλα τα περιμένουμε. Και είμαστε σε αυτή την περίοδο όπου όλα γίνονται ταυτόχρονα. Το καθαρό μυαλό και η σωστή ενημέρωση σε βοηθάνε να καταλάβεις ότι τα δύο παιχνίδια δεν έχουν τεράστιες διαφορές. Παρά την τεράστια διαφορά στο σκορ. Αυτό που είδαμε στην Κροατία με τις συνθήκες που το είδαμε, ωραία, θα μπορούσε να γίνει όπως ξέρω εγώ στο χθεσινό παιχνίδι. Σε μικρότερη κλίμακα. Ωραία. Αλλά αυτή είναι η μπάλα. Και εκεί ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο. Και εκεί ο ΠΑΟΚ δεν σήκωσε την μπάλα. Και εκεί ο ΠΑΟΚ δημιούργησε προϋποθέσεις. Εκεί ο ΠΑΟΚ είχε 4 τελικές λιγότερες. Η ουσία είναι ότι πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό. Και άντε ο κόσμος που είναι φρικαρισμένος γιατί υπάρχει αυτή η πληροφόρηση, το κατανοώ. Τα μίντια πρέπει να είναι σοβαρά. Αυτή την περίοδο ειδικά. Ειδικά αυτή την περίοδο. Ναι, γιατί πάντα στα δύσκολα που έρχονται, φυσικά έχουν ευθύνη και τα μίντια στο κλίμα που διαμορφώνεται. Εννοείται. Όταν πέρυσι οι πιο πολλοί μιλούσαν για πρωτάθλημα, το Νοέμβριο. Αυτή η αστειότητα. Βεβαίως, ναι, και οι πρωταγωνιστές για πρωτάθλημα μιλούσαν, εντάξει,
Ναι, είπαμε ότι και αυτοί έχουν ευθύνη. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Και ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής και οι παίκτες, φυσικά. Αλλά... εκεί θα πρέπει να υπάρχουν μήντια που θα τους πούνε, ναι, και κάποιοι στα πόδια τους. Μαζευτείτε, παιδιά. Είστε με ένα εξτρέμ και 2,5 στόπερ. Και αυτό που όλοι πρέπει να καταλάβουν τώρα, ό,τι και αν έγινε χθες το βράδυ, ό,τι και αν γίνει σήμερα με παραχωρήσεις ή μεταγραφές, ό,τι και αν γίνει την άλλη Πέμπτη με τη Σπάρτα και τον Άβα, είναι ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κάνει ομάδα. Αυτό είναι το πρώτο. Δεν το χωνεύεις εύκολα, δεν είναι εύκολο να το χωνέψεις και να το καταλάβεις τι σημαίνει. Και όμως ο πρώτος στόχος πάνω από την κάθε πρόκριση που μπορεί να μην έρθει και στο τρίτο προγραμματικό. Και να έρθει δεν σημαίνει κάτι. Ναι. Ο πρώτος στόχος είναι να κάνει ομάδα. Και αυτό δυστυχώς γίνεται σε περίοδο αγώνων. Δυστυχώς. Εντάξει, αυτό είναι και... έχει δύο όψεις. Μπορεί να σε βοηθήσει το ότι μπαίνεις σε φάση επίσημων αγώνων. Αν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ και προκριθεί, θα μπει πολύ καλά, πολύ πιο έτοιμος και στο πρωτάθλημα από κάθε άλλη ομάδα ελληνική. Μήνα Αύγουστο, αν έχει δώσει 6 επίσημα μάτς και ήδη έχει δεθεί και λίγο και τα λοιπά, θα μπει πολύ καλά. Εντάξει, δεν τρώμε τον πρόλογο του 6-0 του χθεσινού. Εκεί βάζεις ένα γκολ στο 3, βάζεις δεύτερο γκολ στο 7, η σεμνή τελετή λαμβάνει τέλος. Αλλά βλέπεις κάποια πράγματα και στα δύο παιχνίδια. Εγώ μένω σε αυτό το κομμάτι. Ποια η διαφορά? Γιατί το ένα χάσαμε 2-1 και στο άλλο, ξέρω εγώ, κερδίσαμε 6-0. Δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Στο ένα είχαμε δύο φορ που παίζαν κανονικά τη θέση και ο κατά συνθήκη φορ πήγε στη θέση του και έκανε μεγάλη δουλειά. Ποιος? Δηλαδή, ο Μακ. Ο Λούκας καθαρίζει την πουγάδα με τον γκολ. Α, στο δεύτερο λες ότι ο Μακ πήγε στη θέση του στα άκρα. Βέβαια, αυτή δεν είναι διαφορά. Ναι. Εντάξει. Ο Κουλούρης είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον Σαλπικίδη, δεν το συζητάμε αυτό. Αν και δεν έκανε τόση μεγάλη διαφορά σε σχέση με την παρουσία του Λούκας ή του Μακ στη θέση του, αλλά ήταν, συμμετείχε στη ροή του αγώνα. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Εντάξει, πίεσε σωστά. Είναι παράδοξο που δεν μπήκε στις φάσεις. Ενώ έγιναν πολλές τελικές. Ναι, αλλά έχει πολλές assist. Ναι. Έχει μία assist βασικά. Για Κουλούρη, όπως τον έχουμε στην περιοχή μας, στο μυαλό μας για παίχτη περιοχής. Σε αυτό το μάτς είναι λίγο παράδοξο που δεν μπήκε στις φάσεις, αλλά κατά τα άλλα ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι, αυτό σου λέω, ότι ήταν λειτουργικός. Mm. Εντάξει, ο Μακ ήταν πολύ πιο λειτουργικός, πολύ πιο αποτελεσματικός βασικά σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ωραία, έχει συμμετοχή πόσο, έχει βάλει 2, ναι, έχει ναι. Συμμετοχή στο πρώτο. Είναι μέσα σε όλα, και στο αυτογκόλ. Του βγαίνουν όλα, και οι ενέργειες που και κάνει. Και στο αυτογκόλ. Ναι. Δηλαδή, αυτή είναι η διαφορά του πρώτου αγώνα με τον δεύτερο αγώνα. Κατά τα άλλα, η μπάλα βγήκε με τον ίδιο τρόπο, κυκλοφόρησε σωστά, δεν φλιάρισε, υπερηβόητη κατοχή, ρε Μίτσο. Mm. Χθες πόσο κατοχή έχει το παιχνίδι? Τελικά είχε 53-47 νομίζω. 52-48. Ναι. 53-47 ήταν στο πρώτο. Mm. Μιλάμε τόσο καιρό για κατοχή. Ωραία, και έχω 80% κατοχή και δεν κάνω τίποτα. Ναι. Δηλαδή την κατοχή την είχα δημιουργικά. Είχα επιθετική κατοχή. Βλέπεις πως το λένε αυτό? Τι εννοείς? Δεν είναι αυτό το τεχνική δυναμική, αυτά που έλεγες τακτική δυναμική, αυτά τα χαζά. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι ναι, θα έχει και μια ορολογία αυτό. Ναι. Πάω και είχε επιθετική κατοχή. Δηλαδή κυνηγούσε την ουσία. Δεν κυνηγούσε να μην έχει την μπάλα ο αντίπαλος. Την έπαιρνε την μπάλα ο αντίπαλος. Υπήρχαν διαστήματα που την είχε αυτός. Και τι έκανε? Ο ΠΑΟΚ έπαιξε, σκόραρε, είχε ουσία, πάγωσε τον ρυθμό όταν έπρεπε. Λένε για τον Μαντούρο, ξεφωνητό και τέτοια. Όντως, έχει απογοητεύσει, δεν υπάρχει. Mm. Χθες μπαίνει και κάνει αυτό που πρέπει. Εντάξει, ναι. Εγώ αυτό θέλω. Όποιος μπαίνει να κάνει αυτό που πρέπει. Όταν χτίζεις ομάδα, θα πρέπει αυτοί που μπαίνουν να ξέρουν τι έχουν να κάνουν. Ο Μαντούρο ξεκάθαρα μπήκε για να παγώσει το ρυθμό. Να παίξει σίγουρα. Ωραία. Το πήγε τελικά ο Τούντορ, αλλιώς το περιμέναμε, αλλιώς το πήγε. Από ένα μήχρονο το μοίρασε. Ναι, αλλά και πάλι είναι απόλυτα κατανοητό αυτό που έκανε. Ναι. Και εμείς μάλλον αυτό θα κάναμε.
όταν έχει το Τζιόλι, τον ανέτοιμο Τζιόλι. Εγώ θα βάζα το Χαρίση, όπως ήταν να κάνει. Ναι. Λοιπόν, είναι νωρίς ακόμα. Νωρίς είναι. Δεν θα είναι αυτός ο ΠΑΟΚ που θα βλέπουμε στη χρονιά ή στη διετία ή στην τριετία. Είναι το ξεκίνημα μόνο της προσπάθειας. Έχουν αλλάξουν πολλά, καλός ή κακός. Και μεγάλο βάρος πέφτει βεβαίως στον προπονητή που έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες. Ακούτε ΠΑΟΚ 24, πρώτη ώρα με τη χορηγία από τη Ρέμβη. 4,33% για να κλείσετε τραπέζι, για καφέ, για ποτό, για φαγητό. Κάθε επιλογή στη Ρέμβη. Μπορείτε να φύγετε και τώρα, μπορείτε να φύγετε και αργότερα. Όπου και να πάτε προς Χαλκιδική, αξίζει μία παρουσία στο Πασίρ. Αξίζει ένα Σαββατοκύριακο στο Πασίρ. Αξίζει μία εβδομάδα με επίκεντρο το Πασίρ. Όλο το καλοκαίρι μπορείτε να περάσετε με βάση το Beach Bar Πασίρ στις καλύβες της Χαλκιδικής. Λέγαμε λοιπόν για ενημέρωση που πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και πρέπει να την επιδιώκουν όλοι για να βγάζουν κάποια συμπεράσματα και να μην έρχονται προαπρόπτου για την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, όπως πολλές φορές συνέβη και πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε και στη σημερινή εκπομπή. Είναι πολλά τα ζητήματα που τρέχουν με το ρόστερ της ομάδας, το οποίο διαμορφώνεται. Οι αλλαγές μπορεί να είναι πολύ σημαντικές στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες. Στις επόμενες 10 μέρες λογικά. Με το Λούκας. Δεν μπορεί να εκπλαγεί κανείς επειδή κάποια στιγμή θα φύγει. Ήταν και είναι το πιο πιθανό σενάριο. Δυστυχώς, οι ποδοσφαιριστές συνήθως καταφέρουν και πετυχαίνουν το σκοπό τους σε αυτές τις περιπτώσεις. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Ό,τι και αν έγινε χθες που και πάρει, δεν εξέπληξε με την απόδοσή του, το ξέρουμε ποιος είναι. Τα καλά του σε τέτοιου είδους παιχνίδια που τα έβγαλε και πάλι, όπου δεν τους βλέπει τους αντιπάλους. Δεν τους βλέπει, κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο. Και τα άσχημά του, όλα όσα επίσης τα ξέρουμε. Ο Περέιρα, άλλοι ποδοσφαιριστές, ο Μάρτενς, ο Πέλκας, σημαντική περίπτωση. Όσοι είναι να έρθουν, η καλοκαιρινή προετοιμασία, η βάση για την ομάδα, θα διακοπούν πάλι παιχνίδι ο Παγνέλη Πέμπτη. Το πιο θετικό από όλα, η πιο μεγάλη έκπληξη από όλες, έστω και αν βιώνουμε τον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια και τον ξέρει ο καθένας όσα χρόνια τον ξέρει και τον βιώνει, είναι η αντιμετώπιση του κόσμου. Δεν νομίζω ότι το περίμενε κανείς αυτό το χθεσινό. Και είναι και ένα θέμα συζήτησης. Πώς έτσι ο καθένας εκτιμάει αυτή τη μεγάλη για την περίοδο παρουσία φιλάθλων. Και όλη αυτή τη θετική άβρα που έδωσε στην ομάδα. Μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, με το πρώτο κακό αποτέλεσμα, με τις λίγες μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Και παρόλα αυτά, για κάποιο λόγο ο καθένας από όλους αυτούς τους 15-17.000 που βρέθηκαν στην Τούμπα, κατά καλό καιρό, αποφάσισε τελευταία στιγμή ή αποφάσισε από τη Δευτέρα και μετά που αλλάζει, κάτι έχει αλλάξει, να πάει στο γήπεδο. Τώρα, από Δευτέρα και μετά τι άλλαξε όμως? Δηλαδή έγινε κάτι σημαντικό? Δεν έγινε κάτι. Ούτε ήρθε κανείς, ούτε έφυγε κανείς, ούτε... Κάτι όμως συνέβη, κάτι. Δηλαδή πλησίαζε το μάτς, αυτό συνέβη μόνο. Ότι πλησίαζε η ώρα για να δουν τον ΠΑΟΚ και πήγαν να τον βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ. Αυτό πήγανε. Ναι. Με θετική άβρα. Από το ξεκίνημα βοήθησε και η ομάδα. Ναι, βοήθησε και η ομάδα σε αυτό. Το πιο θετικό από όλα είναι αυτό το συγκεκριμένο. Και αν όλοι συνειδητοποιημένοι για την κατάσταση που επικρατεί πάνε στο γήπεδο και την άλλη εβδομάδα, θα δώσουν μια όθηση σε αυτό το σύνολο να κάνει ένα βήμα ακόμα και μια ακόμα πρόκριση. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο είπαμε είναι σε πρώτο πλάνο και όλα όσα αφορούν την ομάδα. Έδωσε χθες
2-3 πληροφορίες ο Τούντορ. Και εκεί πρέπει να σταθούμε, να θυμηθούμε τι ακριβώς ανέφερε, γιατί κάτι πήγε να πει. Που μάλλον πρέπει να μας προετοιμάσει για αυτά που έρχονται. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία. FM γράφετε και ενώ αφήνετε, μηνύματα στο 54526. Κατά τα άλλα στην επικαιρότητα, εντάξει, και στην Αθήνα και εδώ, κάποιες μεταγραφικές πληροφορίες, ένας πανικός στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, φιλικά παιχνίδια που δίνουν οι ομάδες, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πρέπει όμως να επιστρέψουμε και να ξεκινήσουμε με ένα προς ένα τα θέματα που αφορούν τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και το παιχνίδι και τις δηλώσεις και κάποια περιστατικά που έχουν... που πρέπει να πάρουν τη σωστή τους διάσταση, γεγονότα, μεταγραφικές πληροφορίες, είπαμε είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν και γύρω από το χθεσινό παιχνίδι όπου ΠΑΟΚ κέρδισε 6-0 τη Λοκομοτίβα. Αυτή την ομάδα που εραστέχνες δεν είναι, Κροάτες είναι, είναι πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο των ομάδων, των αδύνατων ομάδων του δεύτερου προγραμματικού, αλλά δεν κατάφερε να κάνει κάτι απέναντι στον ΠΑΟΚ χθες. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Πρέπει να τρέξουμε, να τα προλάβουμε όλα όσα αφορούν την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Δικά σας μηνύματα, αργότερα γραμμές, ό,τι άλλο βγάλει επικαιρότητα. Για παράδειγμα, έγιναν γνωστές πριν από λίγο οι κλήσεις των διεθνών καλαθοσφαιριστών. Έχει ευρωμπάσκετ αργότερα. Η εθνική ομάδα μπάσκετ πάντα έτσι προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ υψηλό επίπεδο ομάδα. Στην εθνική και στις κλήσεις είναι όλοι μέσα, όλοι. Και ο Κουφός, και ο Αντετοκούμπο, και ο Σπανούλης, και ο Παπανικολάου. Κάποιοι δεν χώρεσαν, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Άφησε εκτός εθνικής τον Μαυροκεφαλίδη και τον Σχορτσιανίτη. Αυτούς άφησε εκτός ο Κατσικάρης που απαντάει σε διάφορες ερωτήσεις για την εθνική ομάδα μπάσκετ. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Πρώτο μήνυμα από φίλο για την παρουσία κόσμου. Σημειώνει ότι η Τούμπα γέμισε. Εντάξει, είχε τέλος πάντων πολύ κόσμο, γιατί είναι περίοδος διακοπών των Ελλήνων του εξωτερικού. Και ήρθε η επαρχία. Αν περιμέναμε να γεμίσει από τους ποτισμένους μιζέρια της πόλης, και κόβεται κάπου εκεί. Δεν κόβεται αυτό. Δεν τους ξεχωρίζουμε, τώρα δεν ξέρουμε και ποιοι ήταν στο γήπεδο. Βλέπουμε όμως ήταν μια έκπληξη αυτό που συνέβη. Και από πλευράς παρουσίας και από πλευράς συμπεριφοράς, που φυσικά διαμορφώθηκε έτσι και λόγω της εικόνας. Ναι, και των πρώτων λεπτών που ήταν εντυπωσιακά για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έπαιξε με βάση αυτό που δουλεύει, έτσι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Και εδώ προσπαθούμε να το περιγράψουμε. Δεν είναι 3-5-2 αυτό. Αλλιώς το ξεκίνησε, αλλιώς το πάει από το φιλικό της Μπόχουμ και μετά. Αυτό το σύνθετο... Μπορεί να γίνει 3-5-2, αλλά θα βγει ο Μακ. Δεν ξέρουμε. Ναι, ναι. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή, αν έχεις δύο full back, γίνεται 3-5-2. Okay. Έχει κάποιες βασικές αρχές του ποδοσφαίρου με τριάδα στην άμυνα. Έχει και τα βασικά τετράδες, γιατί εκεί αυτή είναι η πιο μεγάλη αλλαγή στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Αν παίζεις με 3 ή 4 στην άμυνα, εκεί αλλάζουν πολλά. Ο ΠΑΟΚ όταν αμήνεται είναι καθαρά με τετράδα πίσω. Είναι ο Κίτσιου κανονικά δεξιός μπακ. Φλόει όλο το Λούκι δηλαδή. Αριστερά ο Τζαβέλας και οι δύο Πορτογάλοι κεντρική αμυντική. Δύο αμυντικά χαφ, ο Κάτσο, ο Τζιόλης. Τρεις μεσοεπιθετικοί όταν ο ΠΑΟΚ δεν έχει την μπάλα και αμήνεται. Ο Μακ, ο Πέλκας, ο Λούκας και ο Κουλούρης στην κορυφή. Όταν ο ΠΑΟΚ παίρνει την μπάλα στα πόδια του, έχει κατοχή και επιτίθεται, που είναι ο βασικός στόχος. Το βλέπετε και το περιγράφουμε ότι μόνιμα ένας παίχτης, ο δεξιός μπακ, ο Κίτσιου δηλαδή,
γίνεται τέταρτος χαφ. Μόνο ένας μπακ. Ο άλλος δεν ανεβαίνει ποτέ. Ο άλλος είναι, ο Τζαβέλας είναι πλέον τρίτο στόπερ. Τέσσερις στα χαφ. Ο Κίτσιο δεξιά, ο Πλάγιος αριστερός, ο Μάκα αριστερά, δύο αμυντικοί μέση. Με πέντε στα χαφ. Τέσσερις. Τέσσερις, τετράδα στη γραμμή. Οι δύο μεσοεπιθετικοί παίζουν κλειστά. Μπροστά τους. Δύο δεκάρια έχουμε. Ναι. Σε φάση επίθεσης. Ο Λούκας και ο Πέλκας χθες. Κλειστά παίζουν. Με ανάποδο πόδι. Ναι. Για να κλείνουν περισσότερο. Με αρκετά μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Όπως και ο Φορ. Που χθες ήταν ο Κουλούρης. Δηλαδή επιθετικά λες εσύ ότι παίζουμε 3-4-3. 3-4-2-1. Ναι, ναι. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Αυτό που κάνει ο Κίτσιου δεν υπάρχει. Δεν, σε δηλαδή... κάθε φάση του βάλα χέρι για να κρατήσει δυνάμεις στη μετάδοση. Ναι, ναι, δεν γίνεται αυτό. Και μετά βάζει τον γκολ. Ο Κίτσιου είναι εξωπραγματικός. Αν το καλοσκεφτείτε τι ευθύνες έχει, πώς δεν πρέπει να εκτεθεί. Τι καθήκοντα έχει. Και τι κάνει και χθες ειδικά, που έτσι τα πάει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας και σε φιλικά και σε προπονήσεις. Δεν, δηλαδή είναι να μην το ματιάξουμε. Φτού. Καλυμμένοι είμαστε εκεί. Ναι, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί ανάλογα να πράξει ο Κωνσταντινίδης. Είναι ο πιο δύσκολος ρόλος σε αυτή την δεκάδα. Ο πιο σύνθετος βασικά. Γιατί το πιο επικίνδυνο είναι όταν χαθεί μπάλα. Όπου πρέπει να γίνει αμέσως τέταρτος μπακ. Γι' αυτό πρέπει τα χαφ να βοηθάνε πιέζοντας ψηλά και απαγορεύοντας τον αντίπαλο να βγει γρήγορα. Αυτό παίζει ο ΠΑΟΚ. Βλέπετε όλοι ότι έχει καλή κυκλοφορία. Βλέπετε ότι βγαίνουν από τα πλάγια και επιθέσεις. Προσπαθεί πάρα πολύ να παίξει κάθετα. Και εντάξει, αφού ξεκίνησε χθες καλά, μετά ήταν όλα πολύ πιο εύκολα. Είχαν αυτοπεποίθηση όλοι. Ήταν πολύ πιο απλά. Η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Το καταλαβαίνουμε ότι αν δεν μπαίναν τα πρώτα γκολ, μπορεί να ήταν πολύ πιο δύσκολα όλα όσα θα ακολουθούσαν. Για το χθεσινό παιχνίδι, εντάξει, τι άλλο να πούμε. Είπαμε ο Κίτσου ήταν εξωπραγματικός. Πολύ καλός ο Λούκας. Καμία έκπληξη βεβαίως από την απόδοσή του, το ξέρουμε καλά. Ο Μακ στα άκρα του βγήκαν όλα. Ξεκινάει και πάλι εντυπωσιακό όπως πέρυσι. Τι να πούμε για τον Μακ. Τον μαθαίνουμε ακόμα. Κάπως έτσι μάλλον αυτό ισχύει. Εντάξει, θα πρέπει να τον δούμε σε μια χρονιά που θα γίνει κάπως φυσιολογική. Ναι. Γιατί η περσινή δεν ήταν φυσιολογική. Και θυμάμαι έναν φίλο την προηγούμενη εβδομάδα που βγάλαμε γραμμές που με ξεφώνησε για τον Μακ. Είπε, θα πει στο λαό ότι πάω και ότι είναι ο Μακ. Και... Κόμμα τον θυμάμαι και μου γυρνάει το μάτι. Ο καθένας μιλάει για το λαό του ΠΑΟΚ. Ο καθένας είναι εκφραστής του λαού του ΠΑΟΚ σε αυτή την πόλη. Λες και κάναμε κανένα γκάλωπ και ορίσαμε εκπροσώπους του λαού. Τέλος πάντων. Σε ατομικό επίπεδο καταλαβαίνουμε ότι ο Τζιόλης είναι πολύ ανέτοιμος, αλλά δεν γίνεται να μην παίξει κάποιο διάστημα και στα επόμενα παιχνίδια προφανώς αυτό ισχύει. Ο Όλσεν χρειάζεται κάποια μάτς τέτοια έτσι για να αρχίσει να αισθάνεται καλύτερα. Καλό ήταν με τα πόδια χθες, δεν είχε και θέμα. Να περιμένουμε, ναι. Έβγαλε και ένα καλό. Οι αμυντικοί δεν είχαν πολλά προβλήματα. Ο Κάτσε είχε κάποια κενά. Είχε κάτι από το μυαλό του στο δεύτερο ημίχρονο. Πολλά λάθη. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτός ο Κάτσε. Και από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για το παιχνίδι. Καταλαβαίνουν όλοι ότι γίνεται μια προσπάθεια να μπουν κάποιες βάσεις, κάποιες αρχές σε αυτή την ομάδα. Παίζει κάτι σύνθετο. Το μαθαίνουν σχετικά γρήγορα. Οι φάσεις και στην Κροατία και χθες βγήκαν πολύ ορθολογικά. Δεν είχε καμιά τυχαία προσπάθεια. Βγήκανε μέσα από συνδυασμούς, βγήκανε μέσα από απομόνωση κάποιων παιχτών για να παίξουν το ένας με έναν. Βγήκαν φάσεις κανονικές. Έπιασες κάποτε πολλές μένουν, κάποτε... φορές απροετοίμαστη την άμυνα των Κροατών. Ναι. Η οποία βέβαια δεν είναι και ενδεικτική για να κρίνουμε πολλά. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή πελάγωσαν αυτοί, μπήκαν μέσα στο παιχνίδι και πίστευαν ναι. ότι τα αυγά ταλονίζουν. Ο ΠΑΟΚ θύμισε άλλες εποχές στην Τούμπα, δηλαδή μπήκε δυνατά και αποτελεσματικά, όπως τον μάθαμε τον ΠΑΟΚ όταν ήμασταν μικροί.
Μακάρι να έχει αυτή την νοοτροπία. Πάντα. Αλλά είναι πολύ νωρίς να πούμε το οτιδήποτε που θα αφορά μελλοντική σταθερά. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ακόμη. Φυσικά αυτή η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση. Χρειάζεται ενίσχυση. Λέμε τώρα ότι ξεχωρίζει ο Λούκας. Είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Σκεφτείτε ότι πρόπερση δεν κατάφεραν πολλά πράγματα και ο Λούκας και ο Στόχ μαζί του και ο Νάτχο μαζί του και ο Βούκιτς μαζί του και ο Κατσουράνης μαζί του, όλες αυτές οι ποιότητες μαζί. Και τώρα είναι μόνο ο Λούκας. Ο Μακ προσπαθεί να γίνει Στόχ. Δεν είναι Στόχ. Ο Μακ, ρε φίλε, άμα έχει άτομο να τον ταΐσει τώρα. Ναι, δεν είναι Στόχ. Ναι. Προσπαθεί να γίνει. Είναι και η ίδια εθνικότητα. Εντάξει, δεν είναι Στόχ. Δεν είναι. Εκτελεστικά δεν είναι Στόχ. Τα άλλα τα στοιχεία μπορεί να τα έχει καλύτερα από το Στόχ. Το ένα με έναν το έχει καλύτερα από το Στόχ. Τι, την πρώτη έκρηξη έχει καλύτερα. Αυτό σου λέω, τα πρώτα βήματα. Τι θέλει ο Εξτρέμ. Τρίπλα στο. Να βγάλει τρίπλα. Να τον περάσει τον άλλον. Πώς να το εξηγήσω. Χωρίς να ικανοποιηθεί την ταχύτητα. Να τον περάσει. Χθες έχει κάνει τρία κοντρόλ. Ένα με το εξωτερικό που του φεύγει από πλάγια. Ένα στο αυτογκολ. Ωραία. Ένα άλλο στη φάση που χάνει, που κλείνει προς τα μέσα και τον αφήνει τον άλλο σε ένα χλάδι. Δεν είναι το γεγονός ότι οι δυο τους συναγωνίζονται επί στραπέξης Εθνικής Σλοβακίας. Δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη. Ο Στόχ είναι καλύτερος εκτελεστικά. Τώρα έχει θέμα και κατάστασης. Ο Μακ τον ξεπερνάει γιατί ο άλλος έκανε τουρισμό. Τώρα παίζει στη Φενέρ, πήγε στη Φενέρ. Το δούμε. Εντάξει. Η διαφορά τους οικονομική δεν είναι 1,5 εκατομμύριο με 400 χιλιάρικα. Αυτό θέλω να σου πω. Έχει και πιο πολλές παραστάσεις. Ναι, βρε, εγώ μου σου λέω. Ότι δεν είναι αυτή η διαφορά τους οικονομική. Πάντως αυτό είναι ένα παράδειγμα του ποιος είναι τώρα ο ΠΑΟΚ. Έχει μπροστά έναν Λούκας, σημείο αναφοράς και λέμε ότι είναι ο Λούκας. Μια ομάδα που πέρυσι είχε 4 για αυτόν. Πρόπερση. Ναι, πρόπερση. Μαζί με τον Βούκιτς. Πέρυσι δεν είχε ούτε μισό. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι φυσικά χρειάζεται ενίσχυση. Και ο λόγος που αποθεώθηκε ο Λούκας δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο του Λούκας. Έχει να κάνει με την νοοτροπία του κόσμου που χρειάζεται παίκτη που με τις ενέργειές του κρίνει τη μοίρα των ομάδων. Δηλαδή πέρσι βγάλαμε μια χρονιά, ωραία, χωρίς να έχουμε τέτοιο παίκτη. Δηλαδή πόσο ψυχοφθόρο να είναι αυτό. Τι ακολούθησε, μια και λέμε για τις μεταγραφές. Είπε 2-3 πράγματα ο Τούντορ. Του ξέφυγαν, τα είπε, κάπου το έκοψε. Εντάξει. Καλό είναι, ρε παιδί μου, να δίνεται και ένας μπούσουλας. Δεν ήθελαν ούτε εκείνος, ούτε ο Άρνεσεν. Είναι πάρα πολύ έτσι κρυφά τα χαρτιά. Είχαμε την εικόνα της προσπάθειας του ΠΑΟΚ και του Άρνεσεν να πάρει πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Φανερά κάτι αλλάζει από αυτά που είπε χθες ο Τούντορ. Εντάξει, δεν ξέρεις τι έχει στο μυαλό του. Δεν ξέρεις, αλλά αυτό που είπε. Αυτό που είπε είναι το εξής, δε Δημήτρη. Ότι άμα είναι να πάρω έναν 32 χρονών που είναι υπερσφίχτης, ωραία, και θα γεμίσει το αεροδρόμιο, αλλά θα με δει σαν εφάπαξ, καλύτερα να πάρω έναν λιγότερο ποιοτικό παίκτη που είναι στα 26 και θέλει κάτι να δείξει. Φάνηκε να το λέει αυτό όμως αφού έχουν γίνει κάποια πράγματα. Σαν να... Το είπε και ο Σαββίδης, φίλε, ακριβώς το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Αυτό είπε. Μην μπερδεύεσαι. Ναι. Αυτό είπε. Εντάξει, προσπαθούμε να το εξηγήσουμε. Δεν λέει, εγώ διαφωνώ, ότι το ίδιο πράγμα θέλουν να κάνουν. Όταν παίρνεις φιλόδοξο προπονητή, ξεκινάει από εκεί. Δεν μπορείς να πάρεις τουρίστες παίκτες. Έτσι δεν είναι. Μπαίνει στο μυαλό σου ότι μπορεί το ένα παράδειγμα προς αποφυγή να είναι του Λούκας. Ότι αυτός είναι ο πολύ ποιοτικός παίκτης, αλλά δεν έχει την οτροπία που θέλουμε εμείς. Άρα θα τον αφήσουμε. Δεν μπορεί να εννοεί και αυτό. Εννοείται. Μπορεί να εννοεί και τον Ομπόα. Πολλούς μπορεί να εννοεί. Ναι. Ναι, αλλά αυτό από το ότι άλλαξαν, δεν άλλαξαν κάτι. Ούτως ή άλλως στην Ελλάδα είναι εύκολο να φέρεις 32 χρονών που έχει παίξει στην Μπαρσελόνα, τη Ρεάλ, τη Μεικτή Κόσμου και ξέρω εγώ. Τον Εσιέν. Τον Εσιέν. Είναι εύκολο. Τον πληρώνει, αλλά αφού τον έφερε. Του έδινες εσύ 2-3 παραπάνω και τον έπαιρνες. Ωραία. Είναι έτσι, δεν είναι. Ναι. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι πιο δύσκολο να φέρεις λίγο χειρότερο βιογραφικό σε καλύτερη ηλικία.
Καλή νοοτροπία ζητάει. Καλή νοοτροπία. Μενταλιτέ. Τι σημαίνει καλή νοοτροπία? Σημαίνει αφοσίωση στην ομάδα. Δηλαδή, παίζω για να κερδίσει η ομάδα και όχι να αναδείξω τα στατιστικά μου. Δεν λουφάρω. Ναι. Είμαι στο 100% στις προπονήσεις. Παράδειγμα προς μίμηση για όλους. Δεν αποτελώ σημείο αναφοράς αρνητικός ή τίποτα. Συμπεριφορά, αφοσίωση. Αλλά δεν είναι και ο υπερπαίκτης. Αυτό μάλλον εννοούσε και αυτό μάλλον περιμένουμε. Έτσι, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το τι συμβαίνει στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Όπου άμεσα περιμένουμε επιλογές και αποχωρήσεις και μεταγραφές. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτή την περίοδο των αγώνων θα φύγουν παίχτες οποιοδήποτε χωρίς να έρθει κάποιος. Ακόμα και ο Μάρτενς, που είναι εκτός λίστας αυτή τη στιγμή. Η λογική λέει ότι πρώτα πρέπει να σιγουρέψει την μεταγραφή, την παρουσία ποδοσφαιριστή και μετά να αποδεσμεύσει αυτό που δεν χρειάζεται. Μάλλον αυτό θα γίνει. Εδώ τώρα μπαίνουμε στις μεμονωμένες περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών. Ο Λούκας, ο Περέιρα, ο Μάρτενς, ο Νομπόα. Το τι συμβαίνει με αυτούς και τι συμβαίνει με όσους έρχονται στον ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε με τον Μάρτενς. Με τον Μάρτενς είναι πεντακάθαρο. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι έγινε μια προσπάθεια με τρόπο να του πούνε ότι πρέπει να βρει η ομάδα, να πιεστεί, να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει. Από χθες έχουν αυξηθεί πληροφορίες ότι λύνεται η συνεργασία. Ότι έχει βρεθεί χρυσή τομή, ήδη είναι στο τελείωμα. Αυτή η προσπάθεια βγαίνει από το περιβάλλον του Μάρτενς, μεταφέρεται και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Ρωτήθηκε συγκεκριμένα χθες ο Τούντορ, και απάντησε λίγη υπομονή 2-3 μέρες. Προφανώς ένα από τα θέματα στο οποίο θα έχουμε εξέλιξη είναι του Μάρτινς. Ο Λούκας οι Ισπανοί το παρουσιάζουν τελειωμένο, αλλά το έχουν ξαναπαρουσιάσει τελειωμένο. Ναι. Είναι αλήθεια. Ναι. Και δεν ήτανε. Έλεγα πριν από λίγο ότι κάποια στιγμή θα φύγει. Αυτό καταλαβαίνουμε. Πάντα καταφέρουν οι ποδοσφαιριστές αυτό που θέλουν, αλλά δεν γίνεται να φύγει χωρίς να έχει έρθει αντικαταστάτη. Δηλαδή, ακόμα και σε θέμα ημέρας, σε timing και σε ψυχολογία, δεν γίνεται να ανακοινωθεί η πώληση του Λούκας χωρίς να έχει ανακοινωθεί απόκτηση ενός ή δύο παικτών που θα καλύψουν το κενό του. Πρώτα απ' όλα έχω παιχνίδι την Πέμπτη. Πώς θα φύγει ο Λούκας? Ναι, φυσικά γι' αυτό. Ο Λούκας, αν θα φύγει μετά τα play-off του Europa League. Η Λακολόνια δεν παίζει Europa League. Η Λακολούνια ξέρει τον Λούκας. Δεν χρειάζεται να τον εντάξει. Ξέρει τι παίζει. Το λογικό και αυτό που θα έκανα εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚ είναι θα του έλεγα αδερφέ παίζει στο Europa League και μετά πας και χώνες εκεί πέρα. Αφού φέρνουν μια πρόταση φυσιολογική οι άνθρωποι. Με συμφωνημένο το ποσό από τώρα. Ναι. Όχι 28 Αυγούστου το ξαναλέμε. Ανάλογα τι και πώς. Αυτό περιμένουμε με τον Λούκας. Προφανώς εκεί στα 2 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν μπορεί να δώσουν 2 εκατομμύρια αυτοί, Μίτσο. Δίνουν 1,5 εκατομμύρια. Εντάξει. Πού το δίνουν στα λόγια? Αυτό δεν. Τι? Προαναγγέλουν. Αυτοί προαναγγέλουν. Στα λόγια. Ο Άρνεσεν σου είπε ότι στείλαν πρόταση? Όχι, όχι. Τότε. Έτσι υπολογίζω. Εγώ σου λέω δεν τα δίνουν ούτε τα 1,5. Άμα δίνουν ούτε 1,5. Αυτός ο ποδοσφαιριστής κοστίζει παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα. Και είπαμε, τώρα ο ΠΑΟΚ έχει έναν Λούκας. Χρειάζεται 3-4 σαν τον Λούκας. Έχει πολύ δρόμο να ενισχυθεί.
Ο Περέιρα. Γράφτηκαν πράγματα για το χθεσινό παιχνίδι, για το τι συνέβη. Τα οποία είναι ψέματα. Ότι τον έδιωξαν από την ομάδα, κάπως έτσι αυτό. Ότι δεν τον βάλαν στα αποθετήρια πριν το παιχνίδι. Υπάρχει ξεκάθαρος κανονισμός της UEFA που απαγορεύονται εκτός αποστολής να μπουν στα αποθετήρια. Το ίδιο θα συνέβαινε δηλαδή και με τον Κλάους και με τον Μάρτενς και με τον Γλίκο και με τον Χαρίση και με τον Κολοβέση και με όλους. Ωραία, ο παίκτης πήρε την πρόσκλησή του κανονικά και πήγε παρακολούθησε το παιχνίδι. Η UEFA απαγορεύει οποιονδήποτε στα αποθετήρια πριν το παιχνίδι, επιτρέπει μετά το παιχνίδι. Αυτό είναι το story με τον Περέιρα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη να του κάνει καψόνια τέτοιου είδους τώρα. Ούτε ο ΠΑΟΚ τα έκανε σε κανέναν. Αυτά εδώ. Άλλες ομάδες, ναι. Θυμάσαι να έχουμε κάνει κάτι τέτοιο μετά την υπόθεση Small. Να θυμόμαστε και τα στραβά μας. Ωραία, στον ΠΑΟΚ. Δεν τα έχει αυτά ο ΠΑΟΚ. Δεν τα έχει. Που μπορεί μερικές φορές να χρειάζονται κιόλας. Δεν είναι, δεν είναι όμως. Η συμπεριφορά τους αθλητές είναι υποδειγματική. Και δεν επιστρέφουν σε αυτά που έλεγε ο Τζαβέλα στο καλοκαίρι. Καλά τα λένε όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω κτλ. Τον ΠΑΟΚ τον αφήνεις έτσι εύκολα. Και όσο σου προσφέρει ο ΠΑΟΚ. Βασιλιάδες είναι. Όλοι αυτοί. Όλοι. Στον ΠΑΟΚ. Άλλο θέμα με ποδοσφαιριστή. Θα γυρίσει κανείς την άλλη Πέμπτη. Ο Χαρίσης αποκλείεται. Ο Κλάους με τίποτα. Ο Γλύκος όχι. Όχι ο Νομπόα. Αυτή. Ο Περέιρα δεν φαίνεται να αλλάζει μυαλό. Αν και είναι θέμα ημέρας του Περέιρα. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να ξυπνήσει να πει δεν πάει άλλο εντάξει. Χαζομάρα έκανα. Συγγνώμη, πληρώνω και επιστρέφει λογικά έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει να κάνει κάτι με τον Περέιρα. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν ασχολείται μαζί του. Είναι στο δικό του μυαλό. Ας αποφασίσει τι θα κάνει. Ο Πέλκας, ξεχάσαμε τον Πέλκα που χθες έδωσε ένα σημάδι από τις διαπραγματεύσεις και ότι είναι κοντά στο να υπογράψει. Θετική θα είναι η εξέλιξη φυσικά. Προφανώς είναι και ένα από τα θέματα για τα οποία προανήγγειλε ο προπονητής ότι σε 2-3 ημέρες μπορεί να υπάρχουν νεότερα. Γιατί εντάξει, ο Πέλκας είναι ας πούμε, μια μεταγραφή. Εφόσον συμφωνήσει και οριστικοποιηθεί η παρουσία του, θα είναι κάτι σαν μεταγραφή. Είναι ένας επιπλέον παίκτης στην ομάδα. Σημαντικός σε αυτά από τα παιχνίδια, εντάξει. Παίζει σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι ένα σταθερό σημείο αναφορά στην ανάπτυξη. Είναι ένα παιδί που δεν πουλάει την μπάλα. Έχει γκολ και νομίζω ότι και το έκτο γκολ δικό του είναι. Είναι η ασίστ του Κίτσιου βέβαια. Ναι. Αλλά το δύσκολο είναι η παλιά που περνάει αυτός ανάμεσα σε τρεις στο χώρο. Και άλλες ενεργείς. Αρκετά καλές. Και η φάση του Μακ που χάνει ξεκινάει από αυτό να πάρα πολύ καλά. Offside είναι ο Πέλκας έτσι στον γκολ. Δεν είναι offside. Ναι, ο μπροστά είναι. Α, δεν τα λέτε, ο άλλος είναι, ο κουλούρης. Είναι μισό σώμα offside. Δεν είναι, να τα λέτε δεν είναι. Τα πόδια του είναι στην ίδια ευθεία. Το offside, η γραμμή είναι με τον επιθετικό. Είναι offside. Δεν θα λες λακκίες. Είναι offside ο Πέλκας. Δεν είναι offside ο Πέλκας. Το ξέρει και ο ίδιος. Δεν το ξέρει ο ίδιος. Σταματάει, βλέπει, ξαναβλέπει. Δεν είναι σίγουρος. Αποκλείεται να τα άφησε. Offside είναι ο Πέλκας. Είναι δουλεμένος στην προπόνηση. Μπαίνει ο κουλούρης μπροστά. Καταλάβες για να μην τον βλέπει. Και σου χαρίζει η δεύτερη κίτρινη στον Τζιόλι. Χεράκι. Με πρόθεση. Κατά λάθος. Ο Τζιόλις δεν τα κάνει αυτά. Αφού δεν μπορεί, ρε. Δεν μπορεί. Έχει κολλήσει το μυαλό επειδή έχει κολλήσει το σώμα. Δεν μπορεί. Δεν τα κάνει αυτά. Το έκανε όμως. Δεν τα λέτε για τον Πορτογάλο, τον φίλο στο διαιτητή. Αυτά. Ο οποίος όλα ανάποδα τα δίνει. Ναι, ναι. Σφαγή της. Ο Σόφτσιτς είναι πολύ καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Δηλαδή, με την μπάλα στα πόδια, βέβαια. Οπα, τι έγινε, ρε. Αυτόν. Ακούγομαι κανονικά στον αέρα. Ναι. Αυτός αντί του Γκολάσα δεν θα έδινε παραπάνω πράγματα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Πιο δημιουργικό. Κατά πάσα πιθανότητα. Καλός παίκτης είναι. Καλός παίκτης είναι. Νομίζω ότι έχει ανέβει ήδη θέμα στο ΠΑΟΚ 24, όπου αυτός ο ποδοσφαιριστής, ναι, έχει δηλώσει στο ΠΑΟΚ 24, υπάρχει και γραφημένο αυτό, έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Mm. Παρακαλάω το Θεό να παίξει στον ΠΑΟΚ. Πέρσι ήταν κλεισμένη η μεταγραφή. Τι εννοείς? Με τον Θεό. Α.
Έσχος. Ντροπή. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Ειδικά στην αρχή, δύο-τρεις φορές που βγάλε κάθετα την μπάλα, ψηλό. Ναι, ναι, το πάθαμε το σοκ. Ωραίες εμπνεύσεις. Ναι. Ωραίες εμπνεύσεις. Έχει πει και άλλα για την ρεβάνς, για το ΠΑΟΚ, την ατμόσφαιρα, τους παίκτες που ξεχώρισε του ΠΑΟΚ. Και βέβαια αυτή τη φοβερή. Δεν νομίζω ότι ξεχώρισε και αυτό τον άλλον που ξεχώρισε, τον τεχνικό διευθυντή. Όχι, εντάξει, γράφει για άλλους, αναφέρεται σε άλλους ποδοσφαιριστές. Και υπάρχει αυτή η φοβερή ατάκα, παρακαλώ το Θεό, για μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Τώρα το εννοεί, κάτι ξέρει, κάτι γίνεται, κάτι άκουσε. Εγγράφτηκαν δημοσιεύματα. Ναι, το εύχεται πάντως. Εντάξει. Ναι. Το εύχεται και. 25 δεν είναι. Ναι, ναι. Καλή ηλικία. Έχουμε μηνύματα δικά σας. Έχουμε 2-3 ακόμα ζητήματα γύρω από το παιχνίδι. Φυσικά, εντάξει, να αναφέρουμε ότι η Σπάρτα Κτενάδα από την ώρα που χθες την μίλησε ο Σταύρος Κόλκας στο 1-0 της Λίνφιλντ. Στο 1-0, πανηγύριζε και μιλούσε για τον Μπέλφαστ, τις ομορφιές του Μπέλφαστ και το ταξίδι. Όντως είναι αλήθεια, θα επιβεβαιώσω. Λέω, άντε ρε παλικάρια, άλλο ένα να έρθουμε στον Μπέλφαστ. Και σε 6 λεπτά από την ώρα που το είπα ήταν 1-2 το σκορ. Ναι. Ήταν σαφώς φαβορί οι Σλοβάκοι. Κατάφεραν τελικά με 2 νίκες. Πήραν την πρόκριση. Αυτός είχαν... που έφαγε κόκκινη, τι ήταν. Είχαν και μια αποβολή. Και στο πρώτο μάτς είχαν αποβολή και στο δεύτερο μάτς είχαν αποβολή. Οι Σλοβάκοι που έχουν μια. Είναι η δεύτερη ομάδα της Σλοβακίας. Έχουν κάποιους ξένους και Ισπανούς και Αργεντινούς και Βραζιλιάνους. Είναι μάλλον σε ένα επίπεδο παραπάνω από τη Λοκομοτίβα. Γιατί είναι τρίτος προγραμματικός του Europa League. Πρώτο μάτς στην Τούμπα. Δεν έχουν οριστεί ώρες κτλ. Θα δούμε. Την άλλη Πέμπτη. 18 χρόνια μετά από εκείνο το σπουδαίο μάτς. Που το ο θυμούνται... Ιλάκη παίζει. Ναι, που το θυμούνται όλοι. Με το Ραμπούτλα. Και το 5-3. Ένα απίστευτο παιχνίδι. Στην Τούμπα. Με το τελευταίο τρίποντο του Ολιβάρες. Όπου η μπάλα πήγαινε. Και κατέβηκε την ώρα που έπρεπε. Φοβερό παιχνίδι. Πάμε στο διάλειμμα για να δούμε τα μηνύματα, να ανοίξουμε γραμμές, τα υπόλοιπα θέματα για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Και έχουμε αρκετά και στην δεύτερη ώρα, κλείσαμε την πρώτη ώρα με τη χορηγία από το Beach Bar Πασίρ στις Καλύβες Χαλκιδικής. Και για σήμερα προλαβαίνετε, κοντά είναι και για το τριήμερο. Η καλύτερη επιλογή, πολύ καλή θάλασσα, πολύ καλό περιβάλλον για εσάς και την παρέα σας. Πρώτη ώρα και με τη Ρέμβη. Σήμερα Παρασκευή, με καλό φαγητό στη Ρέμβη, 4-3-3% για να κλείσει το τραπέζι.